700. Δεύτερος αγώνας, Μέγαρα, κατηγορία Open. Έχουμε μαζί μας τον Σταύρο Γκρεμάλα, δεύτερη pole position στη σειρά. Σταύρο, πες μας εντυπώσεις από την pole position σήμερα. Σίγουρα είμαι ικανοποιημένος που κατάφερα να κάνω πάλι πρώτο χρόνο. Έχω δουλέψει αρκετά και προσπαθώ συνέχεια για να το κάνω αυτό. Μας δυσκόλεψε λίγο ο καιρός χθες που είχε λίγο βροχή με ψηλό λάσπη και σήμερα δεν ήταν τα πράγματα τόσο καλά, όμως το καταφέραμε μέχρι το τέλος της ημέρας και κάναμε το χρόνο που θέλαμε. Για πράγματα πώς θα βλέπεις αύριο για τον αγώνα? Οι αγώνες είναι το ίδιο πάντοτε. Η προσπάθεια πρέπει να είναι πάντα η ίδια και μάλλον περισσότερη κάθε φορά να προσπαθήσει πιο πολύ. Τίποτα δεν είναι σίγουρο, τίποτα δεν είναι εύκολο. Θα πρέπει να προσπαθήσω να κάνω το καλύτερο δυνατό. Αν τα καταφέρω θα κερδίσω. Αν όχι θα αρχίσω σε μια από τις άλλες θέσεις. Σταύρο, θέλω να μου σχολιάσει κάτι. Είδα στα πάντοκ την ώρα των δοκιμαστικών που είχες βγει εσύ, είχες βγει και είχε βγει και ένας συναθλητής σου και παρόλο που είσαι αντίπαλοι του δίνει συμβουλές. Πες μου γι' αυτό. Είναι ένα παιδί που το γνώρισα τώρα. Είναι ο φίλος μου, το παιδί που τερμάτισε δεύτερο στην Τρίπολη. Είδα ότι είχε μεγάλο πρόβλημα σήμερα. Δεν θα μπορούσε να ανταγωνιστικός μαζί μου. Και θεώρησα ότι λόγω εμπειρίας που τρέχω 20 χρόνια θα ήταν εύκολο να τον βοηθήσω να ευχαριστηθεί πιο πολύ τον αγώνα του. Το κέρδος σε αυτό το πράγμα που κάνουμε είναι να μπορέσουμε να φέρουμε όσο γίνεται περισσότερους καλούς αθλητές στο χώρο. Το να κερδίσω σήμερα εγώ και να μην κερδίσω αύριο είναι το λιγότερο. Ο χρόνος θα δείξει ποιος είναι ο καλός και ποιος μπορεί να κερδίσει τις περισσότερες φορές. Σταύρο, ευχαριστούμε. Θα τα πούμε αύριο πλέον στον αγώνα. Καλό αγώνα να έχετε. Ευχαριστώ και εγώ πολύ για την παρουσία σας που μας έχετε δώσει ζωή στον χώρο εδώ που έρχεστε και μας κάνετε τα ρεπορτάζ και τις ωραία πλάνα σας. Ευχαριστούμε πολύ.